Καλησπέρα, καρδάσια! Σήμερα, καρδάσια, θα συζητήσουμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ακούσουν Έλληνες και κυρίως Έλληνες αμαξόκαυλοι και νέοι άνθρωποι που θέλουν πραγματικά να έχουν ένα γρήγορο αμάξι, ένα ωραίο αμάξι, να το δείξουν αυτό το αμάξι, αλλά πάνω απ' όλα που είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να περνάς καλά με το αυτοκίνητό σου και οτιδήποτε κάνεις με αυτό το αυτοκίνητο να σου δώσει το καλύτερο experience που έχεις από αυτό. Σήμερα θα μιλήσουμε για ποιους λόγους είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνεις σε μία πίστα με το αυτοκίνητό σου. Τίτλοι Kardashians και επιστρέφουμε στο βίντεο. Με πάντα στα σαλόνια, με πάντα στη στροφή. Ανάποδα την πόνια, ανάποδη ζωή. Στα άγνωστα τα μέρη, στα άγνωστα γιατί. Στα άγνωστα τα θέλω, θα μας βρεις εκεί. Πώς να σου το πω. Λοιπόν, καρδάσια, πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe και μην ξεχνάτε, έρχεται καινούριο project αυτοκίνητο στο κανάλι. Άμα θέλετε να κάνετε donate, μπορείτε να κάνετε εδώ στο chat, στα live streams και κάτω στο description και στα comments υπάρχει ένα PayPal που μπορείτε να κάνετε πολύ άνετα ένα μικρό donation και να βοηθήσετε εμένα και όλο το κανάλι να πάει πιο μπροστά και να κάνουμε ένα βήμα πιο μπροστά. Όπως γίνεται σε όλο το εξωτερικό, μην τρελαίνεστε και μπλα μπλα. Λοιπόν, καρδάσια, πίστες. Πίστες είναι πανάκριβες. Οι πίστες είναι πολύ μακριά από το σπίτι μου. Οι πίστες είναι πολύ πέδεμα. Οι πίστες, πολύ μπλα μπλα, πρέπει να περιμένω, έχει εκείνο, δεν με αφήνουν να κάνω εκείνο, δεν σε αφήνουν να κάνεις τι. Λοιπόν, εδώ είναι το tip. Δεν σε αφήνουν να κάνεις πράγματα τα οποία μπορεί εσένα και τη σωματική σου ακεραιότητα ή τους φίλους σου ή αυτούς που σε βλέπουν ή τα υπόλοιπα αυτοκίνητα που είναι δίπλα σου να έρθετε σε κίνδυνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί πολλοί άνθρωποι, όπως και εγώ μέσα, όπως και πάρα πολύ και έξω και ίσως το 99% από όσους βλέπετε αυτή τη στιγμή το βίντεο και έχετε αυτοκίνητο κάποια χρόνια ή από χθες ή παραπροχθές, μας αρέσουν κάποιο είδους πατήματα στον δρόμο. Όλοι ή οι περισσότεροι έχουν κάνει κάποιες μικρές κόντρες τουλάχιστον με τους φίλους τους, αν όχι με άγνωστους που είναι έξω στο δρόμο. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι όσο μεγαλώνεις και όσο μεγαλώνω, σκέφτομαι ότι εγώ σε πλατφόρμες όπως το YouTube, το Facebook, το Instagram, γενικότερα social media κλπ, πολλές φορές νομίζω ότι μπορεί να δίνουμε το λάθος παράδειγμα τόσο σωστά. Και τι θέλω να πω με αυτό? Οι πίστες. Οι πίστες είναι ένας χώρος ο οποίος στην Ελλάδα μέχρι και τώρα, ακόμη και τώρα που μιλάμε, δεν είναι το καλύτερο μέρος για να πας. Για ποιο λόγο? Γιατί οι περισσότεροι δεν ξέρουν που βρίσκονται οι πίστες. Δεν ξέρουν πώς να μπουν στις πίστες και να τρέξουν. Δεν ξέρουν το πόσο καλό είναι η πίστα για να πας και να τρέξεις. Εγώ το έμαθα κυρίως εδώ στην Αγγλία. Από τα kart που έχω πάει και πηγαίνω, μέχρι και με τα open track days που έχουμε φτιάξει, έχω πάει σε διάφορες πίστες, γιατί στην Αγγλία είναι μεγάλη αυτή η φάση με τις πίστες εδώ στην Αγγλία. Τους αρέσουν πολύ τα motorsports, τους αρέσει πολύ και το street racing, το οποίο το κυνηγάει πολύ η αστυνομία εδώ. Και είναι ένα πράγμα το οποίο με έδωσε έτσι μια καινούργια οπτική, το τι σημαίνει η πίστα. Ο δρόμος τώρα. Ο δρόμος είναι ένα πράγμα το οποίο το παιδί σου, το παιδί μου, το ξαδερφάκι μου, το νεογέννητο τέτοιο, ή εγώ, ή οι φίλοι σου, ή το... θα περάσουν το ένα πεζοδρόμιο στον άλλο, θα πάνε από την άλλη μεριά, θα πάνε να ψωνίσουν, θα πάνε στους φίλους του, θα πάνε κλπ. Σαν πεζί. Ο δρόμος μετά είναι ένα σημείο που τα αμάξια, αυτή τη στιγμή μιλάμε, πολύ απλά πηγαίνουν στη δουλειά τους, χρησιμοποιείται για αμάξια, για αστικές μεταφορές κλπ. Κλπ. Που όλοι τα ξέρετε, απλά κάνω μια μικρή ανακεφαλαίωση για να καταλάβετε ακριβώς για ποιο λόγο είναι ο δρόμος και έξω οι δρόμοι. Τώρα, οι πίστες όμως δεν είναι για ψώνια, δεν είναι για να πηγαίνεις με 10 χιλιόμετρα την ώρα, γιατί θεωρείται επικίνδυνο πολλές φορές. Δεν είναι ένας χώρος ο οποίος θα πας και θα περάσεις από την άλλη μεριά. Είναι ένας χώρος ο οποίος δεν υπάρχουν πεζοί. Είναι ένας χώρος που πηγαίνεις να περάσεις καλά. Όταν ήσουν μικρός και είχες αυτοκινητάκια, έπαιρνες το αυτοκινητάκι σου και δεν μπορείς να παίξεις έξω στο δρόμο, γιατί θα σε πατήσει αυτοκίνητο. Λογικό, δεν είναι? Οπότε η μαμά, ο μπαμπάς, οτιδήποτε, σε έπαιρνε ένα αυτοκινητόδρομο. Ή αλλιώς ήσουν στο δωμάτιό σου, σε ένα χώρο ο οποίος ήταν για σένα φτιαγμένος, για σένα και τα αυτοκινητάκια σου και τα παιχνίδια σου, για να παίξεις ένα χώρο ο οποίος για σένα είναι ασφαλής και μπορείς να παίξεις χωρίς να σου πει κανένας τίποτα και να περάσεις καλά. Στο δρόμο, απ' την άλλη, παίρνεις ένα αμάξι, κάνεις τα πατήματά σου, κάνεις κόντρες. Εάν σταματήσει η τροχέα, σου πάρει το δίπλωμα, κάνει το ένα σαν κάνει το άλλο, οι πολύ λίγοι σε ποσοστό θα πούνε έκανα τη μαλακία, καλά έκανε και με κάνανε, γιατί και δεν θα το ξανακάνω. Πάρα πολύ ελάχιστο αυτό το ποσοστό. Οι υπόλοιποι θα πούνε, οι άλλοι μισοί θα πούνε, θα πάρω το δίπλωμα σε κάποια φάση ή θα οδηγήσω κρυφά ξανά κάνω ένα αμάξι, γιατί αυτή είναι η τρέλα μου, γιατί αυτή είναι. Και οι υπόλοιποι θα πούνε, η τροχέα γα, η αστυνομία μας κυνηγάνε, η αστυνομία θα τη μεταφράσουμε σαν μπάτσους, οι μπάτσοι είναι κακοί, οι
μπάτσι ή αλλιώς το σωστό έτσι νόημα η αστυνομία και γενικότερα όλα τα departments της αστυνομίας δεν δημιουργήθηκαν εκτός από την τροχέα για να κυνηγάνε τυπάδες σαν και εμάς που μας αρέσουν τα αμάξια και να μας κυνηγάνε και να μας βάζουν μέσα ή να μας παίρνουν τα διπλώματα ή να μας κόβουν κλίσεις. Ίσα ίσα πιστεύω ότι το 90% της τροχέας γουστάρει τα αυτοκίνητα, γουστάρει τα γρήγορα αυτοκίνητα, αλλά σίγουρα γουστάρει να γίνονται όλα αυτά νόμιμα. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα πάρα πολύ ελάχιστο, απειροελάχιστο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι θα μαζέψουν κάποια λεφτά, τα οποία μπορείς να βρεις πίστες φθηνές και να πάνε σε μια πίστα και να περάσουν πραγματικά καλά. Γιατί η πίστα σε δίνει ένα πράγμα. Ένα απόλυτο τέλειο πράγμα. Και αυτό τι είναι? Είναι πραγματικά να περνάς καλά. Εσύ και το αμάξι σου και εννοείται εσύ και οι φίλοι σου. Μπορείτε να μαζευτείτε 800 άτομα, μπορείτε να μαζευτείτε 40 άτομα, μπορείτε να μαζευτείτε 3 άτομα, μπορείτε να μαζευτείτε 1-2 άτομα σε ένα αμάξι και να κάνετε γύρους όλη μέρα με μία τιμή. Δεν ξέρω τι τιμές δίνουν οι πίστες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μπορεί να ανεβαίνουν λίγο, μπορεί να κατεβαίνουν. Αλλά δεν είναι τόσο τραγικές οι τιμές άμα κρίνεις από τα λεφτά που ξοδεύουμε σε τσιγάρα, σε ποτά, σε χίλιες δυο χαζομάρες οι οποίες μπορεί εσένα να σε δώσουν ένα καλύτερο, πολύ καλύτερο experience σε μια τέλεια πίστα. Το Σερών, στα Μέγαρα, δεν ξέρω πόσες πίστες υπάρχουν στον κόσμο, στην Ελλάδα, συγγνώμη. Και πραγματικά η πίστα είναι αυτό το πράγμα. Δεν σε αφήνει να κάνεις τόσα όσα ώστε να χρειαστεί να χτυπήσεις, να σε κλάψει η μάνα σου, η φίλη σου, η γκόμενά σου ή οποιοδήποτε. Ή να τρέχεις και να έχεις, έχουμε δει πόσα παιδιά να μένουν παράλληλα, πόσα παιδιά να μην υπάρχουν πια, χιλιάδες πράγματα. Και εννοείται ότι δεν υπάρχει κανένας ηλίθιος στον δρόμο, ο οποίος πηγαίνει normal γιατί πηγαίνει στη δουλειά του και σε εκνευρίζει γιατί πηγαίνει τόσο γρήγορα για να πατήσει εσύ το αμάξι με έναν φίλο σου. Είναι ηλίθιο. Όλοι μας το έχουμε κάνει, δεν βγάζω από εμένα, αν και δεν το έχω κάνει τόσο πολύ, αλλά θέλω να με βάλω πολύ μέσα στα πράγματα και να πω ότι και εγώ το έκανα, γιατί έτσι πρέπει να μάθουμε ότι αυτό είναι λάθος, αυτό είναι ακραία λάθος. Απλά πιστεύω ότι στην Ελλάδα λείπει πάρα πολύ αυτή η ουσιώδες πραγματικά μόρφωση για να πηγαίνει ένας άνθρωπος που αγαπάει το αυτοκίνητο και να πηγαίνει να τρέχει στην πίστα. Τρέξε όσο θες. Η πίστα είναι ένα ασφαλές μέρος που ο διάολος να σπάσει το ποδάρι του μπορεί να πάθεις ένα σπάσιμο στο χέρι, ένα σπάσιμο στο πόδι, δεν ξέρω, χτύπα ξύλο για όλους μας να μην το πάθει ποτέ κανένα. Αλλά πάντα θα υπάρχουν ασθενοφόρα, πάντα θα υπάρχει ένα ιατρείο, πάντα θα υπάρχει κάτι το οποίο δεν θα υπάρχει στην τζιμισκή. Sorry που όλους αυτή την αλητία μπορεί να στο χαλάω αυτή τη στιγμή. Είναι χρέος δικό μου, επειδή ασχολούμαι και μου αρέσει το αυτοκίνητο. Θέλω full να πω εγώ σαν Γρηγόρης ότι καλό είναι να αρχίσουμε να ψαχνόμαστε με πίστες. Τα παιδιά θα μάθουν καλύτερο drift, τα παιδιά θα μάθουν καλύτερο drag, τα παιδιά θα μάθουν καλύτερα να τρέχουν σε στροφές με φρένα ή οτιδήποτε. Θα μάθουν πολύ πιο ουσιαστικά πράγματα. Επίσης οι άνθρωποι και τα παιδιά, τα νέα, θα μάθουν πόσο σημαντικό είναι το kart και όχι το αυτοκίνητο αρχικά. Θα μάθετε διάφορα πράγματα. Μάθετε kart. Μετά πηγαίνετε στα αυτοκίνητα. Πάρετε μια ωραία τιμονιέρα στο σπίτι. Ασχοληθείτε με το craft. Ασχοληθείτε με το racing craft. Πώς να στρίβεις, πώς να κάνεις. Δείτε βιντεάκια. Υπάρχουν online μαθήματα. Υπάρχουν τόσο ωραία πράγματα. Δεν θα πω ότι είναι σωστό ή λάθος. Απλά εγώ θα σας πω. Το πιο σωστό είναι να μάθουμε το craft. Να μάθουμε να είμαστε καλύτεροι οδηγοί. Να μάθουμε ακριβώς τι μας μάθαν στη σχολή οδηγών. Όσο και ξενέρωτο να είναι, χρειάστηκε μια μέρα να πας στο σούπερ μάρκετ και να κάνεις ένα μικρό πολλαπλασιασμό. Όσο και άχρηστος να θεωρούσε ότι αυτός ήταν στα μαθηματικά στο σχολείο, είδες ότι τα απλά πράγματα που έμαθες στο σχολείο σε βοήθησαν έστω και λίγο στο σούπερ μάρκετ. Ακριβώς αυτό το πράγμα, το μικρό σχολείο, το βαρετό, κάνει και η σχολή οδηγών. Σκεφτείτε τι η σχολή οδηγών τι σας έδειξε και τι μπορείτε να μάθετε παραπάνω σαν οδηγός μέσα στην πίστα. Είναι τόσο απλό. Σκεφτείτε ότι μπορείτε να αρχίσετε να βλέπετε motorsports. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Θα σας βάλει πάρα πολύ βαθιά μέσα στο νόημα το ότι πόσο ασφάλεια υπάρχει σε ένα motorsport πια. Ότι είναι μία στο 3 εκατομμύρια, που λέει ο λόγος, να χάσει κάποιος άνθρωπος τη ζωή του σε motorsport. Για ποιο λόγο? Ψαχτείτε, ψάξτε το craft. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά. Μπορεί να είναι λίγο βαρετό αυτό το βίντεο, αλλά άμα θέλετε και νοιάζεστε πραγματικά για την ασφάλεια των νέων και γενικά να αλλάξει όλο αυτό το κλίμα γενικότερα στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς θανάτους και φέτος πανευρωπαϊκά, το οποίο είναι εντελώς ηλίθιο από ένα κράτος το οποίο είναι μόλις 10 εκατομμύρια, το οποίο 10 εκατομμύρια είναι μόνο το Λονδίνο εδώ, που λέει ο λόγος. Είναι πάρα πολύ κρίμα. Πάρτε το, κόπη το βίντεο και ποστάρετε το σε ελληνικά
site τα οποία θα μπορούσε να είναι για αυτοκίνητα. Δώστε στον κόσμο να καταλάβει ότι πρέπει σιγά σιγά να πάμε στις πίστες. Να δώσουμε λίγο παραπάνω. Θα σώσουμε τις πίστες αρχικά. Οι πίστες πρέπει να σωθούν. Πρέπει να ανοίξουν κι άλλες πίστες. Άμα είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνει μια καινούργια επιχείρηση, αυτό είναι μια ωραία επιχείρηση. Δεν ξέρω πώς μπορεί να στηθεί στην Ελλάδα, αλλά αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κάποιος να κάνει μια πίστα. Να κάνει ένα πράγμα το οποίο θα βοηθήσει τον νέο κόσμο να μάθει να οδηγάει καλύτερα. Αυτά, καρδάσια. Κάντε ένα like και ένα subscribe και έρχονται καινούργια βίντεο. Ευχαριστώ full για τα προηγούμενα βίντεο που έχετε δώσει όλη την αγάπη. Είμαστε σχεδόν στους 15.000 subscribers. Είμαι πολύ χαρούμενος, όχι τόσο για το νούμερο, όσο ότι και οι νέοι subscribers και οι παλιοί είσαστε εδώ live συντονισμένοι κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα τώρα μες στην καραντίνα που προσπαθώ να σας κάνω παρέα. Και αυτό, στείλτε μου και άλλες ιδέες, στείλτε μου τα μάξια στο Rate My Car, το καινούργιο έρχεται την επόμενη εβδομάδα, πολύ πιθανόν. Αυτό, τα φιλιά μου, να προσέχετε και αυτό, μείνετε μέσα.